Έβλεπα χθες τα στοιχεία από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας για τις διαδικτυακές συνήθειες 5.000 μαθητών ηλικίας 12 έως 18 ετών με αφορμή την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου του 2022. Δεν θα πω εγώ πολλά πράγματα γιατί θα δώσω το λόγο αμέσως στον άνθρωπο αυτό ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει όσο κανένας άλλος για αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάνουν τα παιδιά μας, αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσω του διαδικτύου και βέβαια να μιλήσουμε λίγο μαζί του για το πόσο προσεκτικοί μπορούμε να είμαστε από την άλλη, γιατί δεν μας περνάει και εύκολα να μιλήσουμε και στα παιδιά και κυρίως στους εφήβους. Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι ο υπεύθυνος γραμμής Helpline του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Για άλλη μια φορά, κύριε Κορμά, καλημέρα σας. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Λοιπόν, να σας ακούσουμε, διότι αυτά τα οποία για άλλη μια φορά ως αποτελέσματα βγαίνουν είναι πραγματικά αποκαλυπτικά, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε γιατί κάθε μέρα και στη γραμμή βοήθειας αλλά και στο γραμμή καταγγελιών διαπιστώνουμε στο Safeline και τη γραμμή το 210-686-86 διαπιστώνουμε αυτά που ήρθαν πλέον με την έρευνα να μας επιβεβαιώσουν. Καταρχήν μιλάμε για μια έρευνα 5.000 παιδιών, μαθητών ηλικίας 12 με 18 υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας σε όλη τη χώρα. Και βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία ειλικρινά είναι πάρα πολύ ενισχυτικά, όχι μόνο όσον αφορά το ποσοστό του κινδύνου γενικά και ειδικά, αλλά όσον αφορά την οτροπία που αναπτύσσεται μέσα στο διαδίκτυο σε σχέση με τα παιδιά και το πώς αυτό μπορούμε να παρέμβουμε. Και έχουμε κατευθείαν στα αποτελέσματα. Αυτό που με έχει ενισχύσει ιδιαίτερα εμένα είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι 53% των παιδιών, δηλαδή πάνω από τα μισά, δεν ενδιαφέρονται για τη διαδικτυακή τους φήμη. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται καν για το αν κάποιος έχει κοινοποιεί φωτογραφίες τους, τους βρίζει ή οτιδήποτε άλλο. Που σημαίνει ότι μπαίνουν σε μια άλλη νοοτροπία, όπου αποκτούν μια νοοτροπία όπου είναι διάφοροι σε σχέση με το τι γίνεται όσον αφορά την φήμη τους, που σημαίνει ότι αλλάζουν οι αξίες και η νοοτροπία και ο χαρακτήρας που δημιουργούνται στον πραγματικό κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν αναστολές, το αρχαίο εδώ, όπως θα λέγαμε, δηλαδή αναστολή αλλά και τροπή για διάφορα θέματα. Αυτό στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή από τα 12 ή παραπάνω στα 15-16. Εκεί συνήθως και το γυμνάσιο προς λύκειο. Ναι. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν μας ανησυχεί, γιατί έχουμε και την εικόνα των κοινωνικών δικτύων, όπου πολύ εύκολα παιδιά βγάζουν μια φωτογραφία, στέλνουν. Φανταστείτε ότι ένα στα τέσσερα παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 24%, έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο ή του έχουν σταλεί γυμνές φωτογραφίες. Και το χειρότερο όλων είναι ότι 6% των παιδιών στέλνουν με αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει πλέον και αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια να δομείται. Δηλαδή, τα παιδιά δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα εάν θα κυκλοφορήσει μια γυμνή φωτογραφία τους, εάν θα πούνε διάφορα λόγια για αυτούς. Άρα λοιπόν αλλάζει η κουλτούρα. Αλλάζει η κουλτούρα των παιδιών. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό έχετε να κάνει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Όπου μπαίνει στο διαδίκτυο χωρίς καμία εποπτεία. Όπου το παιδί δεν έχει αναπτύξει κανένα σχεσιακό σύστημα. Δεν αντιλαμβάνεται έννοιες όπως είναι η φιλία, ο σεβασμός, η αναστολή γενικότερα. Και εκπαιδεύοντας το μέσα από αυτό, είτε λέγεται TikTok αυτό, είτε λέγεται άλλα διαδικτυακά παιχνίδια, φτάνουμε σε ένα κοινωνικά δίκτυα, φτάνουμε σε ένα σημείο που το παιδί αντιμετωπίζουμε, τα περισσότερα από τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται καν για το αν κάποιος γράφει κάτι για αυτά στο διαδίκτυο ή αναρτά κάποιες φωτογραφίες. Αυτό με ανησυχεί. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, πρώτου COVID εποχή, είχαμε τον κανόνα 1 προς 5, δηλαδή ένας προς 5 τα παιδιά συναντιούνται με αγνώστους, 1 προς 5 δέχονται τέτοια μηνύματα. Τώρα ανεβήκαμε στον κανόνα 1 προς 4. Δηλαδή μέσα στην καραντίνα αυξηθήκαμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της τάξης του 25% με τα ποσοστά αυτά που αναντιούμε. Mm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν πάμε καλά στο θέμα αυτό και δεν πάμε καλά δομικά. Δεν είναι δηλαδή, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι οι κίνδυνοι, ότι ας πούμε ένα στα δύο παιδιά, πάνω από ένα στα δύο παιδιά πλέον
μιλάνε με αγνώστο διαδίκτυο, είναι ότι αλλάζει όλη η κουλτούρα του παιδιού. Και αυτό το βλέπουμε, καθημερινά. Είδατε πώς χάθηκε ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε συμμορίες παιδιών να κινούνται και να μαθητικές συμμορίες. Βλέπουμε στα σχολεία, στα ΕΠΑΛ, αλλά όχι μόνο στα ΕΠΑΛ, παντού να υπάρχει μια έντονη βία. 37% των παιδιών, είναι ένα τεράστιο νούμερο, έχουν πέσει, έχουν δεχτεί μηνύματα ρητορικής μίσους. Έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Έχουν βρεθεί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό βοηθάει και δημιουργεί και ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, αλλά και πολλές φορές πολλά από τα παιδιά αυτά μπορούν να ακολουθήσουν. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε στο τέλος είναι ότι αν ας πούμε ένα παιδί παρενοχλείται, έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρό, αλλά είναι ουσιαστικό, ότι ένα 30% λέει των παιδιών παρενοχλούνται, δεν αντιδρούν, δεν βάζουν μπλοκ, δεν σταματάνε, δεν καταγγέλνουν κάτι, αλλά τι κάνουν. Αφήνουν το να εξελιχθεί αυτή η παρενόχληση για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει όλη η θεωρία αυτή. Κύριε Κορμά, το διαχωρίζετε η έρευνα, το διαχωρίζει σε αγόρια, κορίτσια, έτσι όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία? Ναι, προφανώς υπάρχει αυτό. Πιο συχνά τα κορίτσια πέφτουν θύματα στις παρενόχλησης. Και ένα στοιχείο που θέλω να κρατήσουμε, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό και αφορά την εκπαίδευση, είναι ότι μόνο 4% των παιδιών που πέφτουν θύματα ή κινδύνων του διαδικτύου απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχουμε ξαναδεί σε άλλες έρευνες που κάναμε για το bullying στα σχολεία της Βόρειας Αθήνας, της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειας Αθήνας πριν 2-3 χρόνια, που ήταν ένα 3%. Διαπιστώνουμε λοιπόν για μια άλλη μια φορά ότι ο ρόλος του σχολείου στο θέμα αυτό είναι απειροελάχιστος. Τα παιδιά δεν εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς να μιλήσουν για θέμα, για κινδύνους του διαδικτύου, και αυτό έχει να κάνει είτε γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ανοίξει αυτή την κουβέντα μέσα στα σχολεία, είτε γιατί γενικότερα τα παιδιά δεν εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς για ευαίσθητα αυτά τα θέματα, είτε και γιατί και ολόκληρη η κοινωνία, όταν επιτίθονται στους εκπαιδευτικούς και δημιουργούν μια αντιπαλότητα για διάφορα πράγματα διαχρονικά, χάνουν και οι εκπαιδευτικοί το κύρος που πρέπει να έχουν στα μάτια των παιδιών για ποια ξέρετε θέματα. Τώρα αυτές είναι σχέσεις, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, που θέλουν δυο, και όταν και από τις δύο πλευρές υπάρχουν θέματα, αν δεν έχουν φροντίσει να αποκαταστήσουν αυτή τη σχέση και οι δύο πλευρές, η μία με την άλλη δημιουργούνται όλα αυτά τα παρατράγουδα, και Λυτό. Στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλοι έχουμε μερίδιο ευθυνών. Να σας πω όμως τώρα, εγώ λέω πάρα πολύ απλά. Είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία, αλλά ρωτάω πάρα πολύ απλά. Εμείς είτε με την πανδημία είτε με την προόδο της τεχνολογίας, που εγώ δεν μπορώ να πω ότι μας κάνει κακό, μας πάει μπροστά η τεχνολογία, μαθαίνουμε πράγματα, κάνουμε πράγματα, διευκολύνουμε τη ζωή μας, αλλά το χάσαμε, ξεφύγαμε. Πώς μπορώ να καθίσω και να μιλήσω όταν το σχολείο αδυνατεί, όταν εγώ ως γονιός δεν μπορώ να το κάνω? Πώς θα καταφέρω να πείσω ένα παιδί ή να περάσω καλύτερα μήνυμα σε ένα έφηβο αυτή την ώρα? Γιατί δεν καταφέρω να περάσω εύκολα το μήνυμα στα παιδιά του δημοτικού, στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Πώς θα καταφέρω να περάσω αυτό το μήνυμα ότι, παιδιά, ενέχει αυτός ο κίνδυνος, αν περιμένω μόνο από τα απλά στοιχεία, τα οποία πραγματικά εσείς λέτε με τρομάζουν αυτά τα στοιχεία, τι θα κάνω εγώ μέσα στο σπίτι μου? Σωστά. Καταρχήν, όσον αφορά τη τεχνολογία, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η τεχνολογία υπάρχει για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει για να υπηρετείται από τον άνθρωπο. Ένα. Δεύτερον, να παίρνουμε το παράδειγμα του αυτοκινήτου. Προφανώς χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο και να κινούμαστε, αλλά δυστυχώς έχουμε, για παράδειγμα, η πρώτη αιτία θανάτου των παιδιών είναι τα ατυχήματα, έτσι, των εφήβων. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται όταν είναι σε μέτρο. Και ξαφνικά δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε, ωραία, οδηγούμε το αυτοκίνητο, ξαφνικά πετάει το αυτοκίνητο, άρα εμείς μην πούμε κάτι για τα αυτοκίνητα που πετούν ενώ συγκρούονται πάνω στον αέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ δεν υπάρχει τεχνολογία για τη τεχνολογία και για τα κέρδη. Υπάρχει τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο. Πρώτα ο άνθρωπος, μετά η τεχνολογία. Αν πάμε ανάποδα, να τα αποτελέσματα που βιώνουμε καθημερινά. Γιατί οι εταιρείες αυτές δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά μας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι χρηματιστικές τους αξίες και το πώς θα βγάλουν χρήματα. Άρα λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάμε τώρα στο ερώτημα που όντως θέτεται και το ακούμε καθημερινά από τους γονείς. Και εγώ, ωραία, αυτό είναι το περιβάλλον, αυτά είναι τα δεδομένα. Τι κάνω με τα παιδιά μου?
Όσον αφορά τα παιδιά των, δεν σας κρύβω, το γυμνασίο και το ηλικείο, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί εκεί έχουν διαμορφωθεί διαδικτυακοί χαρακτήρες. Δηλαδή, όταν λέω, ας πούμε, το ξαναεπαναλαμβάνω, ότι 53% των παιδιών δεν ενδιαφέρονται για τη διαδικτυακή τους φήμη, δεν τους νοιάζει δηλαδή αν τους βρίζουν, αν κυκλοφορούν φωτογραφίες τους γυμνές ή αν κάνουν το οτιδήποτε. Αν έφτασε λοιπόν το παιδί στο γυμνάσιο με αυτή την νοοτροπία, εδώ έχουμε θέμα αξιακής όλων των αξιών, τίθεται σε θέμα. Δεν είναι θέμα διαδικτύου. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι γονείς. Είναι θέμα πώς το παιδί, ποια είναι η προσωπικότητα του παιδιού τους. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς, και το λέμε συνέχεια και πρέπει να γίνει, είναι πρώτον να αντιληφθούν το περιβάλλον αυτό. Δεύτερον, να μιλήσουν, να ανοίξουν διάφορες επικοινωνίες με το παιδί, να αντιληφθούν τι γίνεται με το παιδί πραγματικά, τι πιστεύει για διάφορα πράγματα. Ας πιάσει μια κουβέντα. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για κάποια θέματα. Για θέματα βίας, για θέματα. Αυτό όμως δηλαδή, δεν το κάνει και έφυγες. Το μυαλουδάκι των παιδιών μας, αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι γονείς, όλοι οι γονείς, και σε μένα ισχύει αυτό, είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τι σκέφτεται το παιδί, ποια είναι το πώς σκέφτεται, ποιες είναι οι αξίες του, τι αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε, να ανοίξουμε αυτές τις κουβέντες, να συζητήσουμε για πάρα πολλά, άσχετα με το διαδίκτυο. Αφήστε το διαδίκτυο, πάει πίσω τώρα. Εδώ το διαδίκτυο, αυτή η έρευνα αλλά και η πρακτική μας αποτυπώνει την πραγματικότητα πρώτα και μετά το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε, δηλαδή είναι μια κοπέλα 15 χρονών, μένει στο Ηράκλειο και δεν την νοιάζει να κυκλοφορούν γυμνές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτό, είσαι πατέρα του 15χρονης και σου λέει δεν με νοιάζει, παπά δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να μην στο πει, αλλά το πιστεύει. Δεν με ενδιαφέρει, κυκλοφορεί στο πολύ, πολύ θα γίνω και τρέντι. Θα είμαι και πολύ, δηλαδή όλοι το σχολείο θα ασχολείται μαζί μου, άρα θα είμαι famous. Απαντήσεις αυτό το ερώτημα λοιπόν, ακροατές μας. Τι λες αυτό το παιδί όταν σκέφτεται έτσι, μπορεί να μην στο πει, αλλά μπορεί να σκέφτεται έτσι. Δεν πρέπει να πιάσουμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να πιάσουμε μια κουβέντα να πούμε ότι πώς σεβόμαστε το σώμα μας, ότι δεν μπορούμε να το φωτογραφίζουμε, δεν μπορούμε να το κυκλοφορούμε δεξιά και αριστερά. Δεν πρέπει να πιάσουμε μια κουβέντα να δούμε τι άποψη έχουν τα παιδιά για το ρατσισμό. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Κορμά, εσείς βλέπετε από την άλλη και το καταγράφετε και ως ειδικός, νομίζω και σαν γονιός, ότι υπάρχουν από την άλλη και εκείνα τα παραδείγματα τα οποία συχνά πυκνά ακούγονται, διότι γίνονται και τέτοιου είδους μαθήματα από κάποιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται με την ίδια στιγμή να είναι εκτεθειμένοι οι άνθρωποι και κάποιοι γονείς να τους στέλνουν στη δικαιοσύνη. Θα μου πείτε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά να κοιτάξετε νοοτροπίες. Αυτές είναι κουβέντες όμως που δεν μπορούν να γίνονται μία φορά και να πεις άπαξ τελειώσα. Εγώ του μίλησα, είναι μια καθημερινή προσπάθεια. Σε αυτή την καθημερινή προσπάθεια, φαντάζομαι, είναι ότι κολλάμε οι περισσότεροι, έτσι. Το παράδειγμά μας είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, αν εμείς την ώρα που σχολιάζουμε την τηλεόραση και λέμε διάφορα πράγματα, ας πούμε. Να σας πω το περιστατικό για το παιδί που χάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τελικά, έχουμε σαν κοινωνία ανοχή στη βία, από όποια προέρχεται. Ή αν είναι του Άρη, του ΠΑΟΚ, του ΟΦΗ. Ή της ΑΕΚ, η βία, ή των οπαδών τους είναι καλή βία και είναι κακή βία. Ή αν είναι, ας πούμε, της ιδεολογίας που πιστεύουμε είναι καλή βία, ή της. Να σας πω το περιστατικό που είχε γίνει με τα παιδιά που ήταν στο σχολείο στη Θεσσαλονίκη που χαιρετούσαν ναζιστικά και απ' έξω ήταν κάποιοι άλλοι φοιτητές και υπήρχαν συγκρούσεις κτλ. Χωρίς και η Ελλάδα στη μέση. Το θυμόμαστε. Δεν καταδικάσαμε τη βία γενικότερα και να πούμε ρε παιδιά, δεν είναι λύση. Δεν λύνονται αυτά τα θέματα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είδαμε το φαινόμενο του νεσμού να το καταδικάσουμε συνολικά ως κοινωνία. Κύριε Κορμά. Υπονοούμενα κι αν το ένα αφό και το αυτό και εκείνο κάνουν οι άλλοι. Όλα αυτά δημιουργούν ανοχή. Ναι, δηλαδή, κύριε Κορμά, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά αντιλαμβάνομαι και κάτι άλλο στην ηλικία που είμαι. Ότι αν αυτό το κάνω και το κάνω ως παράδειγμα με ένα πυροτέχνημα μιας δήλωσης που λέει ότι το καταδικάζω, δεν φέρνω το αποτέλεσμα. Η στάση μου μέσα στο χώρο μου είναι αυτή που δίνει στο παράδειγμα και αν δεν το κάνουμε συνολικά ή τέλος πάντων όσο περισσότεροι μπορούμε, τότε δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα. Γιατί με τις λέξεις όλα είναι εύκολα, οι πράξεις είναι οι δύσκολες. Σοφανώς. Αυτό είναι το απόλυτο. Το να λέμε λόγια και να τελειώνουμε δεν λέει τίποτα. Δηλαδή τώρα όλοι σου έχουμε σοκαριστεί με το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά το βλέπαμε ότι θα γίνουν και ένα περιστατικό και άλλο και τρίτο και τέταρτο. Μα υπάρχουν
οι οπαδικές ομάδες όπου εκεί πέρα κρύβεται όλη η βία. Υπάρχει στο διαδίκτυο που λέμε εμείς τώρα ότι το 30% των παιδιών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί ως παράδειγμα σήμερα να το χρησιμοποιούμε, διότι και να το φέρνουμε στην κουβέντα και να το φέρνετε στην κουβέντα εσείς, διότι είναι μια τραγωδία η οποία σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βία, είναι πάμπολα τα παραδείγματα τα οποία βιώνει το κάθε παιδί, η κάθε οικογένεια μέσα από το δικό του το σχολείο. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο και όλα αυτά τα οποία λέμε, με τα κακά τα οποία συμβαίνουν. Από την άλλη, επειδή το έχω συναντήσει, κύριε Κορμά, και παρακαλώ πάρα πολύ εξηγήστε μου, το έχω ακούσει σε παιδιά ας πούμε του δημοτικού, πρόσεξε, εάν δεν είσαι εντάξει στους βαθμούς που θα πάρεις, η τιμωρία σου θα είναι να σου πάρω το κινητό τηλέφωνο. Τιμωρητικά. Όταν δρά, νομίζω ότι φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Προφανώς, γιατί στα μάτια του παιδιού πλέον αυτή η ασχολία που έχει, που όταν λέμε κινητά δεν μιλάμε πλέον για, όπως το λέμε εμείς, επικοινωνία τηλεφωνική, μιλάμε για διαδίκτυο. Έτσι επικοινωνούν τα παιδιά πια, ιδίως τα μικρά. Δεν παίρνει κανένα παιδί τετάρτη δημοτικού το συμμαθητή του τηλέφωνο, θα μιλήσει μέσα από το Viber, μέσα από το Messenger, θα μιλήσουν από αλλού. Άρα λοιπόν, όταν δίνεις ένα παιδί κινητό και του λες μετά τι θα στο πάρω ή δεν θα στο πάρω, άρα ουσιαστικά του μεγαλοποιείς το μυαλό του αυτό που κάνει και δεν κερδίζεις κάτι. Και το ερώτημα είναι, γιατί το έχεις πάρει στο δημοτικό κινητό? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ θέλει μια συλλογική, να κάτσει ο κάθε γονιός μόνος του να σκεφτεί και να σκεφτούν μαζί, γιατί συνήθως άλλα να σκέφτεται τον μπαμπάς, άλλα η μαμά. Έτσι και το έχουν πολύ, είναι το πιο συχνό φαινόμενο αυτό δυστυχώς. Λοιπόν, να καθίσουμε λίγο οι γονείς. Να δούμε αν έχουν παιδιά του δημοτικού να ακούσουν τις έρευνες και αυτά που λέμε επιτέλους. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα παιδί τώρα στο δημοτικό να είναι στο TikTok και να είναι στο Instagram. Δεν γίνεται να είναι. Γιατί βλέπουμε και από την έννοια αυτού του γυμνασίου, βλέπουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε το να αναπτύσσονται διαδικτυακοί χαρακτήρες. Να σταματήσουμε τη διαδικασία αυτή και να πάρουμε παιδιά τα οποία να είναι στη φύση, στον αθλητισμό, στη μουσική, στο χορό, στην καθημερινότητα, να αποκτήσουν εμπειρίες ζωής, να αποκτήσουν το αξιακό σύστημα που θα τους δίνουμε εμείς, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία. Εάν κάνουμε τέτοια πράγματα, ξέρετε τι λέμε οι περισσότεροι, μα ο κόσμος πάει μπροστά, εμείς θα πηγαίνουμε προς τα πίσω, έχει αλλάξει το μοντέλο της ζωής μας και οι προτεραιότητες μας. Δεν είναι πρόοδος αυτό που ζούμε. Αυτό που ζούμε δεν είναι πρόοδος. Το να ένα στα δύο παιδιά να μιλάει με αγνώστους και ένα στα τέσσερα παιδιά να πέφτει θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι πρόοδος. Ίσα-ίσα είναι ζούγκλα. Και εμείς ως γονείς έχουμε ευθύνη της προστασίας των παιδιών. Το να βλέπουν παιδιά πορνό από τα 8 χρονών δεν είναι πρόοδος. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Και δυστυχώς οι εταιρείες αυτές, όπου τώρα μιλάμε και για το μετασύμπαν, όπου ουσιαστικά ήδη ακούστηκε, αναφέρθηκε, δεν ξέρω αν το είδατε, ότι υπήρξε ο πρώτος εικονικός βιασμός στο μετασύμπαν. Αυτοί που φαντάζονται δηλαδή έναν κόσμο που δεν θα κινήσει, θα είναι τα πάντα στο διαδίκτυο με avatar και να ζεις δηλαδή μόνο μέσα στο διαδίκτυο, δεν έχουμε λύσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Εδώ δεν είναι θέμα προόδου. Τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται στον πραγματικό κόσμο. Και πάνε σε ένα οριζόντιο σύστημα το οποίο τους κοινωνικοποιεί ο κάθε ενήλικας που τα προσεγγίζει, η κάθε εταιρεία που κάνει τις διαφημίσεις και ο κάθε άνθρωπος που έχει στο μυαλό του. Ας το κάνουμε πρώτα εμείς μέσα από το σπίτι μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αξιακό μας κώδικα, με τον ηθικό μας κώδικα, όχι στα πρότυπα του μεσαίωνα σαφέστατα, αλλά έτσι όπως θα πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε, και μετά ας ζητάμε τις ευθύνες από τους άλλους. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα ευθύνες να ζητάμε από το δικό μας τον εαυτό και να διορθωνόμαστε εμείς. Αυτή είναι η δική μου άποψη, η ταπεινή άποψη. Κάτι. Πριν τον COVID, πριν την καραντίνα, υπήρχαν πάρα πολλοί γονείς που κάνανε το εξής. Στις κουβέντες που λέγαμε και το εφαρμόσαν. Και εδώ δίνω ένα παράδειγμα. Και μάλιστα σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, που προσφέρεται γι' αυτό. Τι κάνανε λοιπόν οι γονείς? Ερχόμενοι στο σπίτι, στα παιδιά του δημοτικού, ήταν και αυτοί στο Facebook και πιτσιρικά στο TikTok και έπαιζαν τις games. Άρα λοιπόν το παιδί αυτό δεν είχε καμία ελπίδα να κάνει κάτι διαφορετικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Λοιπόν. Τι έκαναν λοιπόν? Σταματήσανε, πήραν τα κινητά, τα βάλαν στην τσέπη τους, πήραν τα παιδιά τους, πήγανε μια βόλτα, πήγαν να αθληθήκανε και τα ίδιοι, κάνανε πράγματα δηλαδή που τους αρέσουν μαζί με τα παιδιά τους, κάνανε ποδήλατο, περπατήσανε κάνανε περιπάτους, έτσι ώστε σιγά σιγά τα παιδιά μπήκαν σε μια διαδικασία να δουν και ένα άλλο κόσμο, να δουν τη φύση. Όταν απομακρύνεσαι από τη φύση,
δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι αποτελέσματα. Κύριε Κορμά, γνωρίζω παιδιά που είναι 3 και 4 χρόνια κλεισμένα στο σπίτι, 22 και 20 χρονών, που είναι μόνο στα games, δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν έχουν λίμπητο, δεν έχουν, δεν ενδιαφέρουν παρέες, είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο μέσα σκοτεινό. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, τι τους λέμε. Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Τι τους λέμε, ότι είναι παιδιά που εκμεταλλεύονται την πρόοδο και τη τεχνολογία. Το πούμε λοιπόν έτσι. Όποιος τολμήσει να το πει, θα καταλάβουμε όλη τη. Ας αναλογιστούμε όλοι μας αυτές τις κουβέντες που σήμερα για άλλη μια φορά ακόμα από εσάς πάρα πολλές φορές έχουν ακουστεί από τη συχνότητα του 984 και ας προσπαθήσει ο καθένας από εμάς να διορθώσει κάτι, να στείλει το δικό του σωστό μήνυμα έτσι με τον τρόπο που μας συμβουλεύεται να το κάνουμε, όχι τίποτα άλλο, για τα ίδια μας τα παιδιά. Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ο καθένας το παιδί του λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.